Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, κύριε Σκουλαρίκο, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό ένα εξαιρετικό βιβλίο, οφείλω να πω, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από την σύγχρονη εποχή. 1821, η Επανάσταση και οι Επαρχές του Ελληνικού Αστικού Κράτους, στο οποίο είναι ένας συλλογικός τόμος και συμμετέχετε και εσείς με μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, ιστορική μελέτη πάνω στις εμφύλεις διαμάχες εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας, ο αγώνας του 1821 ήταν τελικά εθνικοαπελευθερωτικός ή κοινωνικοανατρεπτικός? Στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τα δύο, όμως στο βαθμό που ηγήθηκε η αστική τάξη και ουσιαστικά προώθησε το πολιτικό της πρόγραμμα μέσα από αυτόν τον αγώνα, μιλάμε πρωτίστως για μια αστική επανάσταση. Μια αστική επανάσταση που εντάσσεται στην αλυσίδα των αστικών επαναστάσεων της εποχής, που μπορούμε να πούμε ότι εγκαινίασαν η Αμερικάνικη Επανάσταση και η Γαλλική. Βέβαια, εδώ έχουμε την εξής ιδιομορφία, σε αντίθεση, ας το πούμε έτσι, με τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν έχουμε αστικές δυνάμεις οι οποίες αμφισβητούν μια φεουδαρχική εξουσία στην οποία επικεφαλής βασιλιάς ή αριστοκρατία είναι άνθρωποι προερχόμενοι από τον ίδιο γενοφυλετικό πληθυσμό, αλλά έχουμε μια επανάσταση αστική η οποία αμφισβητεί μια φεουδαρχική εξουσία στην οποία επικρατεί ένας άλλος γενοφυλετικός πληθυσμός, ο Οθωμανικός. Και κατά συνήθεια η Επανάσταση δεν μπορεί παρά να έχει και εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστικά. Και πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά γινόταν πιο εύκολη και η συμμαχία της αστικής τάξης με άλλες κοινωνικές δυνάμεις της εποχής, όπως τους τοπούς αγρότες και την περιορισμένη εκείνη την εποχή εργατική τάξη. Άρα, επομένως, έχει βάση το επιχείρημα το οποίο έχει προβληθεί και από την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, ότι υπήρχε μια λεγόμενη εθνική ενότητα εκείνη την εποχή? Όχι, δεν υπάρχει εθνική ενότητα εκείνη την εποχή με την έννοια ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν στην Επανάσταση. Επικρατεί όμως εν τέλει, και σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι εμφύλιες συγκρούσεις, το πιο δυναμικό κομμάτι της αστικής τάξης. Δηλαδή ένα κομμάτι που συγκεντρώνεται γύρω από έναν πυρήνα μελών της φιλικής εστερίας και στο οποίο συμμετέχουν ακόμα αδιανοούμενοι που έχουν έρθει σε επαφή με τα ριζοσπαστικά αστικά ρεύματα της Ευρώπης, και φυσικά κεντρικό κομμάτι αυτής της συμμαχίας με στέρεη κοινωνική βάση στην Ελλάδα αποτελούν και οι καραβοκεραίοι. Αυτό είναι το κομμάτι που κερδίζει και τους εμφυλίους πολέμους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, και εδώ πρέπει να δούμε ότι μιλάμε για μια εποχή ιστορικής μετάβασης από ένα σύστημα σε ένα άλλο, οπότε και ο ρόλος των κοινωνικών δυνάμεων δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτός στατικά, αλλά στην εξέλιξή του. Η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οδηγούσε σε διάβρωση και των ίδιων των δομών της Αυτοκρατορίας και σε αστοποίηση παραδοσιακών κοινωνικών ομάδων. Για παράδειγμα, οι κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι είναι μεγαλογεωκτήμονες και στελέχη του κατώτερου ή μέσου διοικητικού μηχανισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως φοροσυλλέκτες, ταυτόχρονα εμπλέκονται με το εξωτερικό εμπόριο, δηλαδή σταδιακά κατευθύνουν την αγροτική παραγωγή στο εξωτερικό εμπόριο που έχει αυξημένη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα την εποχή των αστικών επαναστάσεων και αμέσως μετά από αυτές εξαιτίας και της βιομηχάνησης. Και από την άλλη πλευρά επίσης αυτό το χρηματικό απόθεμα που συγκεντρώνουν τους οδηγεί να εμπλέκονται όλο και πιο στενά με το εμπόριο, με την ναυτιλία, με τοκογλυφικές δραστηριότητες ή και με επίσημες τραπεζικές ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έτσι, με το ένα πόδι βρίσκονται να πατούν στην παλιά Οθωμανική εξουσία από την οποία αντλούν και τον αρχικό τους πλούτο και τα προνομιά τους, και με τον άλλον ταυτόχρονα
οδηγούνται όλο και πιο κοντά στα συμφέροντα και στους σκοπούς της αστικής τάξης που διαμορφώνεται εκείνη την περίοδο. Αυτό μπορούμε να το δούμε και για άλλες κοινωνικές δυνάμεις και το σημαντικότερο από την πλευρά των κατώτερων, των φτωχότερων, να το πούμε, λαϊκών στρωμάτων που συμμετέχουν στην Επανάσταση, είναι ότι επίσης νιώθουν πίεση από την Οθωμανική υποτέλεια, από τη βαριά φορολογία στην οποία συμμετέχουν και οι κοτσαμπάσιδες, αλλά δεν μπορούν ακόμα να διαμορφώσουν ένα αυτόνομο επαναστατικό πρόγραμμα, μια αυτόνομη επαναστατική στρατηγική και κατά συνέπεια συμπαρασύρονται από τις θέσεις αστικής τάξης. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σε όλες τις αστικές επαναστάσεις, δεν είναι προνόμιο της ελληνικής επανάστασης. Οι αγρότες, οι φτωχοί αγρότες και οι περιορισμένοι πληθυσμιακά τότε εργατική τάξη ακολουθούν τα βήματα του επαναστατικού σχεδίου της αστικής τάξης. Μπορούμε όμως να με πούμε... αυτή την έννοια δεν υπάρχει εθνική ενότητα με την έννοια των κοινών συμφερόντων. Υπάρχει όμως, ας το πούμε έτσι, ένα ευρύ επαναστατικό μέτωπο στο οποίο συμμετέχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θεωρεί ότι έχει συμφέρον από την ανατροπή της Οθωμανικής εξουσίας και από τη συγκρότηση μιας νέας αστικής εξουσίας. Και φυσικά σε αυτό, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, δεν ανήκουν όλοι οι Έλληνες. Υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν οι φαναριώτες, παραδείγματος χάρη, που στην πλειοψηφία τους, αν και επίσης έχουν δεχθεί επίδραση από την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και από την εμπλοκή τους στα εμπορικά δίκτυα, προκοδίνουν ένα άλλο σχέδιο, το οποίο είναι η σταδιακή μετατροπή της πολυεθνωτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα σύγχρονο πολυεθνωτικό αστικό κράτος. Δηλαδή ούτε εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για ομόνοια. Έχουμε δηλαδή ούτε ομόνοια υπάρχει στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ούτε ομόνοια στο σύνολο του επαναστατικού μπλοκ που παίζει ρόλο στην Επανάσταση, που παίρνει ενεργό μέρος στην Επανάσταση. Νομίζω ότι οι επαναστάσεις είναι πάντα τόσο πυκνά και πολύμορφα γεγονότα, ακριβώς γιατί είναι τεράστιες σε μικρό χρόνο. Σας ακούω αυτή τη στιγμή, σας ακούω από ένα πολύ μεγάλο βάθος. Δεν ξέρω αυτή η σύνδεση. Μάλλον φταίει η σύνδεση. Νομίζω, λέω, ότι οι επαναστάσεις, να το πω πιο αργά, είναι τόσο περίπλοκα γεγονότα και τόσο μεγάλα γεγονότα σε μικρό χρονικό διάστημα, που εκτός από το ότι δίνουν δουλειά σε εσάς, στις αναλύσεις και σε αυτά, σε εμάς και στον τρόπο που περνούν στο λαό είναι μέσα από κάποια περιστατικά ή από κάποιες μορφές. Μ' αρέσει να λέω ότι ο Αντώνης Οικονόμου στην Ίδρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης και του ξεπλήματος των καπεταναίων, των ιδιοκτητών, οι οποίοι παρουσιάζονται ότι δεν ήταν σίγουροι ότι θα πετύχει η επανάσταση και γι' αυτό δεν θέλανε να μπουν στον αγώνα. Από εκείνος όμως, ο απλός λαός, οι απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, μπαίνουν στον αγώνα μαζικά, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα θα έλεγα εκείνοι είναι που θυσιάζονται. Οι εικόνες που έχουμε από τον Καποδίστρια είναι οι εικόνες των μανάδων που πάνε να του δώσουν τα ορφανά όταν έρχεται. Ναι, βέβαια, αλλά πρέπει να δούμε, ξέρετε, και οι καλαδεύσεις σε κάθε εποχή, ακριβώς επειδή είναι ένα σύνθετο γεγονός η Επανάσταση. Μιλάμε για την Ίδρα φυσικά και για την πρωτοβουλία του Αντώνη Οικονόμου, ναι, ο οποίος δεν είναι ακριβώς, ας το πούμε έτσι, κατώτερο στρώμα κοινωνικό. Είναι ένας παλιός καραβοκυρίος που έχει ξεπέσει λόγω και της κρίσης εποχής σε καπετάνιο. Έτσι. Βέβαια, στην εξέγερσή του συμμετέχουν μαζί και πολλοί ναυτεργάτες, δηλαδή τα λαϊκά στρώματα της περιοχής. Γενικά οι ναυτεργάτες στην Ελλάδα έχουν δώσει μεγάλους αγώνες μέσα ιστορικά, διαχρονικά. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά να δούμε το εξής, γιατί και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε τα γεγονότα. Από τη μια δεν έχουν κοινή στάση όλοι οι ναυτότοποι. Δηλαδή, η Ίδρα όντως παρουσιάζεται αυτή η ταλάντευση των καραβοκυρέων. Να δούμε όμως από πού προκύπτει αυτή η ταλάντευση. Γιατί η ταλάντευση εμφανίστηκε σε πολλές κοινωνικές δυνάμεις που εν τέλει συμμετείχαν στην Επανάσταση. Η ταλάντευση προκύπτει από το εξής γεγονός, ότι οι καραβοκυρέοι έχουν συνδέσει τα συμφέροντά τους με το εμπόριο που εν πολλοίς διεξάγουν και προς τα συμφέροντα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή. Η Βρετανική Αυτοκρατορία αρχικά η θέση της στο ανατολικό ζήτημα, δηλαδή στην τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των εδαφών της, είναι αρνητική στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί θεωρεί ότι από ένα τέτοιο γεγονός θα ωφεληθεί η Τσαρική Αυτοκρατορία.
Άρα λοιπόν οι κακοκαιρίες της εποχής, από τη μια φοβούνται μη διαταράξουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με τα ισχυρά οικονομικά κέντρα της εποχής, και από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι μετά την ήττα του Ναπολέοντα η επανάσταση είναι ανεπίτερη. Δηλαδή ότι πλέον έχει υποχωρήσει η επαναστατική θύελλα που ξεσήκωσε η Γαλλική Επανάσταση και ότι δεν είναι σωστό το χρονικό σημείο. Δεν συμβαίνει, δεν έχουμε τα ίδια γεγονότα, ας πούμε, στις Πέτσες που μπαίνουν πολύ πιο γρήγορα στην Επανάσταση και έχουμε πολύ περισσότερους καραβοκαιρίους ενταγμένους στη φιλική εταιρεία. Τέτοιες ταλαντεύσεις σαν των καραβοκαιριών μπορούμε να συναντήσουμε και σε άλλα πρόσωπα της εποχής, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, οι οποίοι θεωρούν ότι οι αλλαγές που υπάρχονται στην Ευρώπη και η συγκρότηση της Ιερής Συμμαχίας κάνει την Επανάσταση ανεπίκαιρη προς το παρόν. Έτσι, και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε και την εξής αντίφαση. Από τη μια, οι ιδραίοι καραβοκυραίοι στην αρχή αμφιταλατεύονται, αναγκάζεται να γίνει η εξέγερση του οικονόμου για να πάρουν μέρος, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, από τη στιγμή που παίρνουν μέρος στην Επανάσταση, παίζουν τον πιο προωθητικό ρόλο. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι δεν υπάρχει πισωγύρισμα στην προηγούμενη κατάσταση. Και είναι αυτοί που έχουν να στο υιοθετούν τις πιο ριζοσπαστικές απόψεις εποχής, δηλαδή την ανάγκη συγκρότησης ενός σύγχρονου αστικού κράτους. Κύριε Σκολαρικό, έναν αστερίσκο εδώ. Αυτό ακριβώς μας περιγράφεται τώρα έχει να κάνει, έχει να κάνει σχέση και με την κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φυσικά έχει να κάνει με την κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνήθως αποδίδουμε έναν όρο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του μεγάλου ασθενούς που απέδωσε, που αποδόθηκε από τσάρο στα μέσα του 19ου αιώνα. Όμως, αν διαβάσει κανείς, ας πούμε, τα γράμματα του Μοντεσκέ, τα γράμματα προς τους Πέρσες τα λεγόμενα, περιγράφει την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήδη από τα 1711 ως ένα μεγάλο ασθενή. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία βασιζόταν η ακμή της σε ένα μοντέλο επεκτατικών πολέμων που συγκέντρωνε όλο και περισσότερα εδάφη. Αυτοί οι επεκτατικοί πόλεμοι σταματούν, δηλαδή σταματούν οι νίκες από το 1699, δηλαδή ένα χρόνο πριν ξεκινήσει ο 18ος αιώνας. Τον επόμενο αιώνα η Αυτοκρατορία αντιμετωπίζει νέα οικονομικά δεινά, γιατί οι μεγάλες ανακαλύψεις των θαλασσοπόρων αλλάζουν τα εμπορικά δίκτυα και έτσι τα προϊόντα από την Ανατολή πλέον, από Ανατολή, δεν περνούν μέσα από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά διακινούνται θαλάσσια. Και όλη αυτή η κατάσταση, ας το πούμε έτσι, σηματοδοτεί την οριστική παρακμή της Αυτοκρατορίας, σηματοδοτείται στα τέλη πλέον του 18ου αιώνα με την αποτυχημένη πολιορκία της, τη δεύτερη αποτυχημένη πολιορκία της Βιέννης. Δηλαδή έχουμε μια αυτοκρατορία ήδη σε κρίση. Απλά η κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ταυτόχρονα βρίσκεται και στο τραπέζι των αντιπαραθέσεων των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιχνίδι ισορροπιών, γιατί από τη μια πλευρά η τσαρική αυτοκρατορία μετά την δεύτερη αποτυχημένη πολιορκία της Βιέννης στα τέλη του 17ου αιώνα κερδίζει μια σειρά ρωσοτουρκικών πολέμων και έχει σκοπό να βρει διέξοδο στα Βαλκάνια, και από την άλλη πλευρά η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλία προσπαθούν να ελέγξουν την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μπορεί να μοιάζουν και λίγο επίκαιρα. Αυτό μοιάζουν τραγικά επίκαιρα, ναι. Ναι. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο η στάση τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πόσο εύρωστη τη θεωρούν, γιατί όλοι θεωρούν ότι δεν είναι εύρωστη και ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά όλοι φοβούνται και μια κατάργηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ποιον τελικά θα ευνοήσει. Θέλω να σας... Έτσι... Συνεχίστε, συγγνώμη. Αυτό ολοκλήρωσα, ήθελα να σας ρωτήσω αν παρακολουθείτε καθόλου το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200 ετών και αν βλέπετε κι εσείς, γιατί ίσως είναι δική μου ιδέα, εσείς έχετε τη γνώση, μία, πώς να το πω, απονεύρωση των λέξεων που συνδέονται με κάθε τέτοιο τεράστιο ιστορικό γεγονός που είναι μια επανάσταση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο, είναι φυσικά η Επιτροπή, γιατί έχει και τη μεγαλύτερη δημοσιότητα.
Αλλά υπάρχει και ένα πλήθος ιστορικών που μπορεί να πατάει κάποιες φορές και σε σωστές θέσεις, σε σωστή ερμηνεία ορισμένων γεγονότων, αλλά ουσιαστικά τι κάνει, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο ιδεολογικό σχήμα, αν θέλετε να μου επιτρέψετε, μπορώ να το πω λίγο σύντομα. Mm-hmm. Ποιο είναι το σχήμα? Ότι προσπαθεί μέσα από την περίοδο της επαναστατικής ανόδου της αστικής τάξης, που έπαιξε προοδευτικό ρόλο, να δικαιολογήσει ότι και σήμερα αυτός είναι ο προοδευτικός ρόλος, δηλαδή να συνταχτούμε όλοι πίσω από την αστική τάξη σε ένα πνεύμα εθνικής ενότητας και μάλιστα με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά όπως και τότε. Αυτό είναι μια ιστορική, μια εργαλειοποίηση της ιστορίας και μια προσπάθεια χρησιμοποίησης της για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια θα δείτε και συγγράμματα που σωστά περιγράφουν γεγονότα, παραδείγματος χάρη να μην αναφέρουν καμία φορά σε 100 ή 200 σελίδες τη λέξη καπιταλισμός ή καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής ή η τάξη ίδια των καπιταλιστών, δηλαδή θα δείτε να αναφέρουν ας πούμε οι έμποροι, τα οικονομικά δίκτυα, οι καραβοκυραίοι, αλλά ποτέ ποια ακριβώς τάξη είναι αυτή και ποια συμφέροντα εξέφρασε. Έτσι. Προσπαθώντας λοιπόν κανείς να ακολουθήσει αυτό το βασικό ιδεολογικό σχήμα, οδηγείται και σε αντίστοιχα λεκτικά ατοπήματα που από τα μεγάλα έως τα πιο μικρά, τα οποία δεν είναι αφόα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια λάθος πρόσληψη ορισμένων ενιών ή για μια αδυναμία λεκτικής αποτύπωσης τους. Κρύβουν μια προσπάθεια αλλίωσης της προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων. Mm-hmm. Κύριε Σκουλαρίκο, λίγο πριν. Να περιμένουμε κάτι από το ΚΚΕ για το θέμα. Δεν σας άκουσα. Να περιμένουμε, λέει η κυρία Θωμά, κάτι από το Κομμουνιστικό Κόμμα σχετικά με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αν θα περιμένετε κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ένα πλήθος, έχουμε εντάξει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, φυσικά υπάρχει αυτή η συλλογική έκδοση. Έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε και ένα ντοκιμαντέρ για την Επανάσταση του 1821. Εξαιρετικά. Το οποίο θα αρχίσει, δεν σας άκουσα. Εξαιρετικά λέω, εξαιρετικά είναι αυτά. Ναι, το οποίο θα αρχίσει να υποβάλλεται κοντά στην επέτειο των 200 χρόνων και φυσικά έχουμε πάρει και μια σειρά πρωτοβουλίες, ας πούμε κάθε Κυριακή στο Σαββατοκύριακο στο Ριζοσπάστη υπάρχει ένα σχετική αρθρογραφία για πλευρές της Επανάστασης του 1821 και με βάση και τις δυνατότητες, γιατί είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες που υπάρχουν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων. Ναι, βεβαίως. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε και σε εκδηλώσεις, σε πανεπιστήμια, σε γειτονιές, σε σχολεία. Να προσέχετε την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Να προσέχετε την αστυνομία, λέει η κυρία Θωμά, στα πανεπιστήμια. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε μια εμπειρία. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Σκουλαρίκο. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Επειδή μιλήσατε προηγουμένως για τις κοινωνικές ομάδες που απάρτησαν την επαναστατική δομή, ας πούμε, της Επανάστασης 1821, θα ήθελα να δούμε αν υπήρξαν ταξικές κοινωνικές αντιθέσεις οι οποίες εκφράστηκαν στα πρώτα συντάγματα του νεαρού ελληνικού κράτους. Ναι, υπάρχουν και αντιθέσεις που εκφράζονται στα πρώτα συντάγματα και να εξηγήσω και μου δίνετε μια ευκαιρία να τοποθετηθώ και για λίγο για την επόμενη μέρα της Επανάστασης, γιατί έχει μια επικαιρότητα. Κομβικά ζητήματα την επόμενη, υπάρχουν ορισμένα κομβικά ζητήματα πέρα από τα δευτερεύοντα της Επανάστασης. Είναι η τύχη των εθνικών γεών. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα γίνουν τα εδάφη εκείνα που άνοικαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πλέον μετά την κατάλυση της φεουδαρχικής εξουσίας περνάνε στον έλεγχο της νεοσύστατης επαναστατικής εξουσίας, οι διεθνείς συμμαχίες που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, έτσι, και η δομή του νέου κράτους. Θα τα πάρω αντίστροφα. Για τη δομή του νέου κράτους, τα πιο προοδευτικά στοιχεία της αστικής τάξης προωθούν τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού αστικού κράτους, το οποίο θα καταπνίξει τα υπολείμματα της παλιάς φεουδαρχίας και τις διάφορες τοπικές εξουσίες και προνόμια που είναι συμβατά με όλες τις φεουδαρχικές αυτοκρατορίες εκείνης της εποχής.
Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ακόμα και η πρόταση να υπάρχει δυνατότητα και αποτυπώνεται στο δεύτερο σύνταγμα στρατολόγησης αξιωματικών από το εξωτερικό ακριβώς για να παρακαμφθούν οι οπλαρχηγοί, οι καπεταναίοι και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Κλέφτες, αρματολοί και πάει λέγοντας. Στο ζήτημα των εθνικών υγειών, το κομμάτι των εφοπλιστών, ένα το πιο προοδευτικό τμήμα της φιλικής εταιρείας και κομμάτια των διανομένων της Δύσης, τι θέλει, οι εθνικές γαίες να γίνουν εθνική περιουσία και να υπάρχει δυνατότητα να μπουν υποθήκη για ξένη δανειοδότηση. Και όταν λέμε ξένη δανειοδότηση, κυρίως στρέφονται στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Είναι το δεύτερο σημείο. Εκεί οι κοτσαμπάστιδες δεν θέλουν οι εθνικές γαίες φυσικά να γίνουν εθνική περιουσία, θέλουν να τις αγοράσουν ή και μόνοι που έχουν τα χρήματα για να τις αγοράσουν. Από την άλλη, οι κλέφτες και ο απλός λαός, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην Επανάσταση, θεωρούν ότι δικαιωματικά την επόμενη μέρα της Επανάστασης πρέπει να αποκτήσουν κομμάτι αυτών των εθνικών γαίων χωρίς αντίτιμο, γιατί ήδη δεν έχουν αντίτιμο να δώσουν. Βλέπετε πόσο σύνθετο είναι το πράγμα. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια έχουμε ταξικές αντιθέσεις που εκφράζονται από την πρώτη στιγμή. Και γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό γιατί ενώ η αστική, η νέα αστική εξουσία, όπως και κάθε αστική εξουσία της εποχής και στη Γαλλική Επανάσταση, μιλάει με διαταξικές έννοιες, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Στην πραγματικότητα η ελευθερία και η ισότητα που ευαγγελίζεται είναι ελευθερία και ισότητα κυρίως της αστικής τάξης. Δηλαδή δεν λύνει η Επανάσταση λύση στο ταξικό πρόβλημα στην εκμετάλλευση των αγροτών της εποχής ή της περιορισμένης εργατικής τάξης. Αποτελεί πρόοδο γιατί καταλύει το παλιό φεουδαρχικό καθεστώς, αλλά στη θέση μιας ταξικής εκμετάλλευσης των φεουδαρχών φέρνει μια καινούργια, της ταξικής εκμετάλλευσης των καπιταλιστών. Επόμενα, δεν μπορεί και η επόμενη περίοδος επανάστασης κάποιος να την κατανοήσει μέσα από σχήματα εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, και ούτε επίσης είναι ένα ιδιαίτερα ελληνικό φαινόμενο οι εμφύλοι πόλεμοι και οι ταξικές συγκρούσεις μέσα στην επανάσταση. Mm-hmm. Τα ίδια θα δούμε και στη Γαλλική Επανάσταση, τα ίδια, να σας φέρω έτσι ενδεικτικά ένα κομμάτι του Μάρξ που αναφέρεται στην αστική επανάσταση του 48 πλέον, mm-hmm. που λέει ότι την ίδια στιγμή που το Παρίσι της αστικής τάξης ήταν φωταγωγημένο, το Παρίσι του προλεταριάτου βογκούσε, αιμορραγούσε και πέθαινε. Mm-hmm. Και το Παρίσι του προλεταριάτου και το Παρίσι της αστικής τάξης είχαν συμμετάσχει στην επανάσταση του 1848. Την επόμενη μέρα όμως η Επανάσταση βρήκε στη θέση της εξουσίας στους καπιταλιστές. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το σύγχρονο διακύβευμα, γιατί η νέα εκμετάλλευση, η νέα ταξική εκμετάλλευση επεκτείνεται από την ίδρυση των αστικών κρατών έως σήμερα. Επόμενα, το διακύβευμα της εποχής δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στο αθάνατο κρασί του 21, όπως έλεγε ο ποιητής. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ιστορικό διακύβευμα πριν 200 χρόνια. Σήμερα το ιστορικό διακύβευμα είναι η διαμόρφωση μιας επαναστατικής στρατηγικής για την κατάλυση της σύγχρονης εκμετάλλευσης. Που για αυτή τη φορά η σύγχρονη εκμετάλλευση είναι η ταξική εκμετάλλευση των καπιταλιστών και κατά συνέπεια, αν θέλουμε να πάει μπροστά η κοινωνία όπως και τότε, δεν χρειάζεται καμία εθνική ομόνοια. Αυτό που χρειάζεται είναι η στράτευση όσων έχουν συμφέρον με τη νέα κοινωνία που πρέπει να γεννηθεί ενάντια σε μια χούφτα εκμεταλλευτές που τους εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Σκουλαρίκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.